Κινητό ερευνητικό εργαστήριο αρχαιολογίας αποκτά πλέον η Κύπρος ένας πρωτοποριακός τρόπος έρευνας, καταγραφής και συντήρησης αρχαιοτήτων. Είναι μαζί μας στο πρωτοσέλιδο η κυρία Ελένη Σοφοκλέου, συντονίστρια ερευνητικών έργων του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία του Ινστιτούτου Κύπρου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλώς ήλθατε. Νέο ερευνητικό εργαστήρι και δι κινητό πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Κύπρου. Όντως, πρωτοποριακό και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Για να μην πούμε για τα παγκόσμια, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ακόμα, αλλά σίγουρα για τα ευρωπαϊκά είναι πολύ πρωτοποριακό. Η ιδέα είναι ότι με την απόκτηση αυτού του οχήματος που έχει κίνηση στους 4 τροχούς, που είναι ουσιαστικά ένα φορτηγό, αν το δείτε στον δρόμο θα πείτε αυτό είναι ένα φορτηγό, απλώς έχει τα λογότυπα του Ινστιτούτου. Πλέον λύνονται πολλά προβλήματα για τους ερευνητές που θα ήθελαν να κάνουν την έρευνα τους επί τόπου. Υπάρχει πλέον ο κατάλληλος εξοπλισμός, τον οποίο μπορούν να μεταφέρουν είτε στον αρχαιολογικό χώρο, είτε έξω από ένα μουσείο, ένα μνημείο, και να ερευνήσουν επί τόπου αυτόν που θέλουν με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ουσιαστικά. Ναι. Άρα ουσιαστικά είναι και, μπορεί να γίνει και διερεύνηση των, και ανάλυση των ευρημάτων. Βεβαίως. Σε αυτό το κινητό εργαστήρι. Βεβαίως. Υπάρχουν πολλά ευρήματα, αν θέλετε, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα μετά την ανασκαφή. Είναι πολύ σημαντικό για τους αρχαιολόγους να μπορούν χωρίς να τα μεταφέρουν, χωρίς να τα ταλαιπωρήσουν ιδιαίτερα, να κάνουν επιτόπιες αναλύσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ο εξοπλισμός ο δικός μας μας επιτρέπει να κάνουμε τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνηση, να χρησιμοποιήσουμε γεωφυσικό εξοπλισμό, να χρησιμοποιήσουμε εξοπλισμό που έχει σχέση με την υπερφασματική απεικόνιση. Είναι ουσιαστικά, αν θέλετε, μια ευκαιρία που δίνεται σε εμάς να χρησιμοποιήσουμε εξοπλισμό ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται από άλλες επιστήμες, όχι την αρχαιολογία, για να φτάσουμε σε έναν πολύ υψηλό επίπεδο ακριβών δεδομένων, με την έννοια της ακρίβειας, αυτό εννοώ, για την αρχαιολογία. Ναι. Υπάρχουν κάποιες ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί άμεσα ή το κινητό αυτό εργαστήριο? Βεβαίως. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο έργο επιχορηγείται από το πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτόν υπάρχουν και άλλοι εταίροι πέρα από το Ινστιτούτο Κύπρου. Yeah. Έχουμε την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουμε το Κέντρο Έρευνας και Αποκατάστασης Μουσείων της Γαλλίας, αντίστοιχους οργανισμούς από την Ιταλία και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας. Μαζί με αυτούς τους φορείς, αλλά και με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με το οποίο συνεργαζόμαστε πολύ στενά, έχουμε εντοπίσει κάποια projects, αν θέλετε, κάποια έργα στα οποία άμεσα μπορούμε να εργαστούμε. Ένα από αυτά είναι το Τέμενος Χαλάσουλτάν, στο οποίο ήδη εργαζόμαστε, ήδη έχουν γίνει κάποια γεωφυσικά, κάποιες γεωφυσικές έρευνες, στις οποίες ουσιαστικά μπορούμε να δώσουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα στους υπευθύνους αρχαιολόγους και επίσης κάποια καθοδήγηση για το πού περαιτέρω πρέπει να επεκταθούν με τις ανασκαφές τους. Υπάρχουν έτσι άλλα έργα που μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά, άλλα σημεία αρχαιολογικά τα οποία θα διερευνηθούν περισσότερο και θα έχουμε περισσότερη πληροφόρηση, ουσιαστικά περισσότερο φως σε αυτά τα ευρήματα? Να σας πω ότι όταν χρησιμοποιείται η τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε λεπτομέρειες από αντικείμενα, τις οποίες δεν μπορεί να δει κανείς με γυπνό μάτι. Οπότε σε πολλές περιπτώσεις έχουμε, αν θέλετε, αποκαλύψει κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες μας δίνουν πολλές πληροφορίες και για την κουλτούρα και για τις παραδόσεις της εποχής.
τέτοια δουλειά έχει γίνει και με το Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου. Mm-hmm. Γίνεται τώρα και μια προσπάθεια για να εργαστούμε μαζί με το Ίδρυμα Μακαρίτου του Τρίτου όσον αφορά εκκλησιαστικές εικόνες, γιατί έχουμε και την δυνατότητα πλέον με τον εξοπλισμό να δούμε τις χημικές αναλύσεις των εικόνων, που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Άστε. Εμείς θα σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτή τη νέα διάσταση του έργου σας και να έχουμε όλο και περισσότερες αποκαλύψεις, όλο και περισσότερες πληροφορίες στο φως για ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε